Κύριε Στουλτίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους σας, τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά, καλά, μια χαρά. Κύριε Στουλτίδη, εντείνονται και φαίνεται ότι υπάρχουν συνεχώς πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης, αν μη τι άλλο, να διαχειριστεί αυτό το καυτό πρόβλημα που λέγεται μεταναστευτικό, προσφυγικό, προσφυγικό, μεταναστευτικό, όπως θέλετε πείτε το. Μπορούν να αποδώσουν αυτές οι κινήσεις που γίνονται? Μπορούν να αποδώσουν? Μπορεί τουλάχιστον καταρχήν να πάρουν μια ανάσα τα νησιά που έχουν δεχθεί όλη αυτή την πίεση και να αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά εδώ με αυτό το μεγάλο πρόβλημα? Κοιτάξτε, καταρχήν για να μπορέσουμε να πούμε, να μιλήσουμε για ένα προσανατολισμό επίλυσης του ζητήματος, η θέση της ίδιας της χώρας μας με την εκάστοτε κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι η αποδυνάμωση του υπεραλιστικού μηχανισμού με τον οποίο συμμετέχει και διευρύνει τη συνεργασία του με τα μπούνια. Παθαίνει η εξάρτηση της Ελλάδας με περαιτέρω συμφωνίες οι οποίες παίρνουν πιο επιθετικό χαρακτήρα, τις ονομάζουν στρατηγικού χαρακτήρα, γιατί πλαισιώνουν έναν επιθετικό μηχανισμό στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζοντας ως στόχο και άλλους λαούς στην επιδίωξη της άρχουσας τάξης των χωρών που συμμετέχουν σε αυτές τις συμμαχίες, να βάλουν στο χέρι ενεργειακό πλούτο, δρόμους μεταφοράς ενέργειας, και με αυτή την έννοια το ίδιο το αίτιο εντείνεται, βαθαίνει και θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του ήδη υπάρχοντος προβλήματος του προσφυγικού και των προσφυγικών ροών, είπαμε και νωρίτερα σαν κόμμα ότι η συμφωνία αυτή μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι επιβαρυντική και για τους πρόσφυγες και για την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους, και βέβαια για τις χώρες οι οποίες θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων λόγω αυτής της συμφωνίας να υποδεχτούν μεγάλες ροές, χωρίς να έχουν βέβαια κανένα προσανατολισμό να διεκδικήσουν, αν θέλετε, με έναν τρόπο το πάγιο αίτημά τους, να κατευθυνθούν εκεί που θεωρούν οι άνθρωποι αυτοί κατατρεγμένοι από τις σφαγές που υπέστησαν ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς και για τα παιδιά τους. Να βρουν τους συγγενείς τους, να πάνε σε χώρες οι οποίες θα μπορέσουν να δουλέψουν αξιοπρεπώς, να έχουν συνθήκες διαβίωσης. Και βέβαια επιβάλλονται με τρόπο πιο κατασταλτικό μέτρα διαβίωσης, τα οποία δεν αφορούν ανθρώπους, αλλά ουσιαστικά αφορούν αντιμετώπιση, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά ζώων, γιατί ούτε τα ζώα δεν συμπεριφέρεσαι έτσι, εσόκλειστους, με υποδομές οι οποίες δεν καλύπτουν ούτε τα στοιχειώδη για την επιβίωση, την υγεία, τη διατροφή τους, και βέβαια κλείνοντας όλους τους δρόμους, τις προοπτικές δηλαδή, να ανοίξει ένα τέτοιο ζήτημα, τώρα να τροφοδοτηθούν προς τις χώρες, να κατευθυνθούν, να βοηθηθούν δηλαδή, να κατευθυνθούν στις χώρες. Αυτό είναι ένα θέμα όμως. Είναι ένα θέμα που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Στουλτίδη, ότι οι χώρες, οι περιβόητες χώρες του Βίσεγκραντ έχουν κάνει έναν κλειό γύρω από τη χώρα μας και δεν περνάει τίποτα, να φύγει δηλαδή προς τα έξω, και οι Ευρωπαίοι, παρόλο ότι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, δεν έχουν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ελλάδας, και ειδικά στο θέμα των μετεγκαταστάσεων, ή και το να πάρουν οι ίδιοι έστω με κάποιες πρωτοβουλίες δικές τους έναν έστω μικρό αριθμό καταρχήν για να βοηθήσουν τη χώρα και τα νησιά να αναπνεύσουν. Κοιτάξτε, έχουν πάρει μέτρα μέχρι τώρα. Απλώς αξιοποιήθηκε η χώρα μας. Τώρα μπορεί να πει κανένας από τους συμμάχους μέσα σε εισαγωγικά ως φιλτράρισμα. Ουσιαστικά να υποδεχθεί όλον αυτόν τον κόσμο, να τον φιλτράρει, να τον καταγράψει και να τροφοδοτήσει τις μεγάλες καπιταλιστικές οικονομίες σύμφωνα με το εργατικό δυναμικό το οποίο χρειάζονταν οι μεγάλες βιομηχανίες τους. Αυτό το κάνανε ούτως ή άλλως. Ήταν έτοιμα και από την αρχή. Ακόμα και η ίδια η Γερμανία ζητούσε 1,5 εκατομμύριο εργάτες για τις βιομηχανίες. Δηλαδή, άκρος εκμεταλλευόμενο κόσμο χωρίς όρους και συνθήκες εργασίας ανθρώπινους. Μόλις τελείωσαν με αυτήν την ανάγκη, από εκεί και πέρα θέλουν να απεμπλακούν, να ξεφορτωθούν, αν θέλετε, όσο περισσότερο γίνεται, την περίθαλψη των υπολείπων. Ως υποχρέωση από τη μία, γιατί είναι ο υπεριαλιστικός μηχανισμός που συμμετέχει στη σφαγή τους, αλλά και γιατί
ουσιαστικά πρέπει να ζήσουν σε υποδομές και με συνθήκες τις οποίες, εντάξει, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ανθρώπινες. Δεν έχουν τέτοιο προσανατολισμό. Το λαϊκό κίνημα το προηγούμενο διάστημα, από τότε που προέκυψε το πρόβλημα πριν 2 χρόνια, βγήκε με την πρωτοβουλία του να καλύψει και να πιέσει την κυβέρνηση την προηγούμενη, και τώρα σε αυτή την προοπτική να προωθηθούν, να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να σπάσει αυτές τις συμφωνίες του αποκλεισμού στη χώρα μας για να βάλει και διαφορετικούς όρους ούτως ή άλλως οι κυβερνήσεις μέσα σε αυτό το συνασπισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι παίζουν με όρους. Απλώς έχουν αποδεχτεί αυτούς τους όρους, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, σε κεντρικό επίπεδο, έχουν άλλα ανταλλάγματα σε άλλα επίπεδα, σε άλλα πεδία. Κύριε Χρυστοτήδη, έρχεται ο κύριος Πομπέο. Από ό,τι βλέπω, έχετε το Κομμουνιστικό Κόμμα, οργανώνει και διαδηλώσει με σύνθημα Πομπέο Go Home, καλείται και στο Σύνταγμα αύριο για και πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία, στις 12 το μεσημέρι είναι αυτό το ραντεβού. Και επίσης μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη 11 η ώρα από το άγαλμα του Βενιζέλου. Τελικά, τελικά, εντάξει, υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες, δημοκρατία έχουμε, άρα μπορεί ο κόσμος να βγει να διαμαρτυρηθεί για ό,τι θέλει ειρηνικά, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ότι η χώρα φαίνεται να είναι εκτεθειμένη σε αρκετούς κινδύνους από το εξωτερικό και υπάρχει μία συμφωνία στρατιωτική η οποία θα ανανεωθεί και θα διευρυνθεί, που λένε και από την αμερικανική πλευρά αλλά και από την κυβέρνηση ότι αυτή ενισχύει το γεωπολιτικό ρόλο της χώρας και την καθιστά, πώς θα το πούμε, και της δίνει, και της δίνει δυνατότητες ακόμα και αποτροπής. Ακόμα και αποτροπής είπατε? Ναι. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι λογικό να δημιουργείται ένα συνέστημα όταν πλαισιώνεις ή θωρακίζεσαι, μέσα σε εισαγωγικά πάλι το βάζω, από μένα μια υπεραλληστική συμμαχία η οποία στρατιωτικά είναι υπερδύναμη. Σωστά. Παρόλα αυτά, κοιτάξτε τώρα, είναι ξεκάθαρο ότι η αναβάθμιση του στρατηγικού χαρακτήρα της συνεργασίας της χώρας μας δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο από την, από τον εξοπλισμό της ως πεδίο μαγνήτη αντιπίνων από τον αντίπαλο, την αντίπαλη συμμαχική δύναμη, ας πούμε, είτε προσανατολάς, είτε την Ρωσία, είτε την Κίνα, είτε οποιασδήποτε συμμαχίες, και κάνει ουσιαστικά τη χώρα μας ένα σκληρό όπλο δόρυ ουσιαστικά προς την Ανατολή για να επιβάλλει η Ευρωατλαντική Συμμαχία τις επιδιώξεις προς τα εκεί. Και αυτό αμέσως σημαίνει ότι είμαστε στόχος. Είμαστε στόχος γιατί είμαστε πιο κοντά για το χτύπημα των λαών που έχει βάλει στο στόχαστρο η υπεραλληλική αυτή συμμαχία. Άρα με αυτή την έννοια, επειδή είμαστε πιο κοντά, είμαστε ο πιο γρήγορος και εύκολος στόχος για τον αντίπαλο να αποτρέψει την επίθεση ή να χτυπήσει τον δικό της αντίπαλο. Είναι πιο κοντά. Εκφράζεται με τις βάσεις. Εκφράζεται με τον στρατιωτικό εξοπλισμό, τον επιθετικό. Άρα με αυτή την έννοια, το θέμα είναι τι πας να υπερασπιστείς κιόλας με αυτή τη συμμαχία. Γιατί αυτό που πας να υπερασπιστείς είναι ακριβώς αυτό. Να διαιρέσει, συμβάλλοντας με τις, αν θέλετε, μια μεταφορά, με τις στρατιωτικές σου μετοχές, τα ανταλλάγματα που θα πάρεις, σαν, όχι όμως σαν χώρα, όχι όμως σαν λαός, ούτε αυτό θα το αποδεχόμασταν σε καμία περίπτωση, τα ανταλλάγματα που θα πάρει μια μερίδα, μια χούφτα επιχειρηματικών ομίλων που ουσιαστικά θα δραστηριοποιηθούν στις περιοχές στις οποίες θα δεχτούν την επίθεση, είτε εμπορικά, είτε οικονομικά, είτε πολεμικά στρατιωτικά, είτε μετά την ανοικοδόμηση από τους ισοπεδωμένους λαούς που θα προκύψουν πάλι εντείνοντας το πρόβλημα των προσφυγικών ροών. Αυτή είναι η ιστορία. Και αν θέλετε, αποτροπή δεν υπάρχει καμία. Ίσα ίσα, ακριβώς αυτή η αντιπαράθεση και το σκοτωμός της άρχουσας τάξης μέσω της κυβέρνησής μας και της διπλανής χώρας της Τουρκίας είναι αυτό που φέρνει πιο κοντά τη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Γιατί ο καθένας από αυτούς διαγωνίζεται με πόσο καλύτερους όρους θα εξυπηρετήσει αυτό τον δολοφονικό μηχανισμό, τον ατοϊκό, και την μοιρασιά της επόμενης μέρας. Αυτό μας φέρνει άμεσα σε καθήκοντα στο λαϊκό κίνημα να αποτραπεί οποιαδήποτε συμμετοχή της χώρας μας και ο λαός να είναι έτοιμος για όλα τα δεχόμενα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Στολτίδη. Έχετε και νέες κινητοποιήσεις, από ό,τι βλέπω, την Τρίτη,
πάντα για το, για το νομοσχέδιο το αναπτυξιακό. Τελικά, μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να κλιμακώσετε αυτές τις αντιδράσεις, διότι θα έρθει ο Σονούπος στη Βουλή αυτή. Κοιτάξτε τώρα, τα νομοσχέδια, ένα ζήτημα είναι τι μάχη θα δώσεις της ενημέρωσης, της οργάνωσης, της απάντησης της εργατικής τάξης μέχρι να ψηφιστούν, και είναι βέβαια και η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα που διαγράφεται κόλαφος για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, κόλαφος για τους μισθούς, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ουσιαστικά διαμορφώνονται όλες οι προϋποθέσεις να μην υπάρχει καμία υποχρέωση από καμία εργοδοσία η οποία θα επικαλείται από των πολλών μορφών εξαιρέσεων οι οποίες μπαίνουν στο πολυνομοσχέδιο, να μην εφαρμόζουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Δηλαδή, ναι, δημιουργούνται αυτοί οι όροι που όλοι που παίρνουν πάνω από τον κατώτατο μισθό να πάνε στον κατώτατο. Δεύτερον, ένας άλλος δεύτερος άξονας είναι ότι διαμορφώνονται οι όροι ελαστικοποίησης ακόμα και αυτής της εργασίας από την οποία προκύπτει ο κατώτατος μισθός, με το απόλυτο ξεζούμισμα μέχρι το μεδούλι του εργαζόμενου, ελαστικοποιώντας τη ζωή τους και ουσιαστικά διαθέτοντας το σύνολο της δραστηριότητας της ζωής ενός ανθρώπου στην υπηρεσία των κερδών της επιχείρησης στην οποία δουλεύει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που προσδιορίζεται από, από ημερομηνίες χρονικές. Εδώ πρόκειται για μάχη η οποία θα παίρνει κάθε μέρα χαρακτηριστικά μεγαλύτερης συσπήρωσης, γιατί εδώ ξέρετε, βλέπετε ότι υπάρχει και η αντίστοιχη αντιπαράθεση που έχει κορυφωθεί μεταξύ του ταξικού πόλου στο κίνημα και της μειοψηφίας στο κίνημα της ΓΕΣΕ, μια κλίκας δηλαδή ανθρώπων που ουσιαστικά έχουν μπει στη μάχη μαζί στο πλευρό των εφοπλιστών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, να μην σηκωθεί κεφάλι, να μην μπορέσει να οργανωθεί το κίνημα, να μην μπορέσει να δώσει απάντηση. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για τη συνομιλία που είχαμε. Θα τα πούμε και πάλι, ούτως ή αλλιώς είναι η συχνότητα εδώ του πρώτου προγράμματος. Είναι πολύ φιλόξενη, ακούει όλες τις απόψεις. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, κύριε. Είναι αλήθεια αυτό, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Επίσης.